Έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε. Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε. Σαν ψέμα μοιάζει, σίγουρα έχει περάσει αρκετό καιρό, όμως το καλό πράγμα αργεί. Ανοίξτε το πλάνο, ανοίξτε, γιατί η καρδιά μου έχει ανοίξει. Θεμάκο, εγώ θα σε φιλήσω ό,τι και αν γίνει. Φιλάμε. Welcome back. Καλώς σε βρήκα. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Χαίρομαι που είσαι καλά. Εσύ? Καλά κι εγώ. Μου λείψες. Και εμένα μου λείψες πάρα πάρα πολύ. Δεν θα κουραστώ να σου το λέω. Να μου το λες συνέχεια. Όσο μπορώ. Τέλεια. Λοιπόν, όσο όμως βρισκόμαστε εδώ, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί η Γεωργία Μακάκη είναι από εκείνους τους ανθρώπους που περίμεναν και αδειμονούσαν να επιστρέψεις. Και μας έχει ετοιμάσει ένα βίντεο. Τι λες, για να το δούμε μαζί. Το δίπολο αυτό, όπως επίσης και η αντιπαράθεση και ποια κράτη. Τον παλμό των γεγονότων καταγράφει εδώ και 2,5 μήνες το καλό μεσημέρι. Με τη γλυκιά Ιωάννα να ζωγραφίζει και με πινελιές τέχνης, πολιτισμού και γεύσεων. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι! Γεια σου Μάνα και Σταύρο. Όταν περάσει όλο αυτό σας στέλνω στην κουζίνα μου εδώ. Αγάπες μου, θα τρελαθώ, λιώνω εγώ τώρα να ξέρεις. Την περίοδο της καραντίνας, η Ιωάννα Μαλέσκου αποχωρήθηκε τον σεφ της καρδιάς της, τον Θέμο Ρίγα, ένα από τα πιο γλυκά κομμάτια της ζωής της, στο καλό μεσημέρι. Θυμάμαι που ήμουν όρθια και καθόμασταν και σε πήρατα στον πάγκο παλιά, πριν τον κορονοϊό, και τώρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι εδώ, να σε χαϊδέψω, να σε ακουμπήσω. Εδώ επιτρέπεται, είναι ασφαλές και σου κάνω χαδάκια και σου κάνω να και τα μπρατσάκια του, μωρέ, που είναι. Δεν σου έρχεται τώρα να πιάσει το κουτάλι, να κάνει λίγο έτσι, να δοκιμάσεις. Και ζεστό και λες τώρα, Παναγιά μου, να ευχαριστηθώ, τίποτα άλλο δεν θέλω, μια φλιτζάνα και την Γενουά. Μισό λεπτό να βάλω το χεράκι μου, πέσει. Ω, και η Παναγία μου. Μισό λεπτό. Πάμε, Θεμάκο. Ω, να είσαι καλά. Σου έχω λείψει. Θεμωρίδα. Μου έχεις λείψει. Μέσω Skype, ο Θέμος έδειχνε την αγάπη του σχηματίζοντας καρδούλες, βάζοντας τα δυνατά του για να γλυκάνει τους τηλεθεατές και κυρίως την Ιωάννα. Από σοκολάτα Βιενουά μέχρι σιροπιαστά γλυκά. Μας πιάσαν τα σωρόπια μας. Θέλω να πω, του κάνουμε κάτι, το βλέπουμε. Δηλαδή, αν αραιώσει το σιρόπιο δικό μου, κάτι έχω κάνει λάθο. Ναι, ανάλογα ποιο θα το δει. Πω, 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 πω. Και γυαλίζει η Παναγία μου. Πώς γυαλίζει και το μάτι μου όμως βλέποντας το, Θα σου κρατάω. Δεν ξέρω, θα σου κρατάω ένα απ' όλα που έχουμε κάνει τόσες μέρες. Καλά. Έτσι και... που πάμε, όταν θα έρθεις, αν μου κρατάς ένα απ' όλα και εγώ κάτσω και τα φάω, αν έρθουν αυτά τα όλα, θα έχω πολλά προβλήματα μετά και πολλά κιλά. Που είσαι Θέμο μου, που είσαι αγόρι μου, που είσαι σταγόνα της βροχής μου, που είσαι σήμερα. Είναι ο καθένας από εμάς μια σταγόνα. Τόσο μικρή μα τόσο σημαντική. Μα αν ενωθούμε όλοι σε ένα αγώνα, θα φτιάξουμε μαζί μια θάλασσα μαγική. Είναι ο καθένας από εμάς ένα κομμάτι. Από κομμάτια απαρτίζονται τα σύνολα. Γλυκές απολαύσεις με μπόλικο χιούμορ και με την γλυκιά παρουσιάστρια να περιγράφει στον Θέμο ότι η επιστροφή του στο στούντιο δεν σημαίνει επιστροφή στην προ-κορονοϊού πραγματικότητα. Πότε θα έρθει στο σπίτι μας, στην κουζίνα μας? Δώσε μου, δώσε μου. Πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά. Ένα λίγο, ένα... Οπ, το τσιμπήσαμε το ζελεδάκι. Μάλλον να ξέρετε, βάλτε τον εδώ στην τηλεόρασή μου. Να τον αγγίζω με ασφάλεια. Να τον ακουμπάμε. Και να προσέχουμε που ακουμπάμε, ευτυχώς πρόσωπο βλέπω κτλ. Αλλά αυτό το οποίο ήθελα να πω ότι όλα θα είναι διαφορετικά μετά που θα γυρίσει όλο αυτό. Και πρέπει να σου πω, Θέμο, να είσαι προετοιμασμένο ότι εγώ ξανασυστήνομαι. Βλέπουμε τη ζύμη, Ιωάννα μου, φαίνεται. Μπασκετμπολίστε, λέει το μπολ είναι μπολ. Κατάλαβε, μπολ είναι το ένα μπολ και το άλλο. Το δικό μα είναι αυτό που έχει την τροφή όπω μέσα. Α μείνουμε στο δικό μου την τροφή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ δεν αλλάζω. Εγώ προσαρμόζομαι όμως, να ξέρεις. Αλλά τη φανταζόμαστε εμείς τη ζάχαρη να λιώνει, να παντρεύεται πάνω στο κορμάκι της φράουλας και να την κάνει έτσι γλυκά. Το ραντεβού θα είναι συνεπές. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Το γλυκό δίδυμο με μπόλικη αγάπη και ζάχαρη δεν λιώνει. Αλλά ακτινοβολεί και πάλι στο πλατό, τηρώντας τις ανάλογες αποστάσεις. Συνεργάτες της εκπομπής «Καλό μεσημέρι» στέλνουν τα δικά τους μηνύματα προς τον Θέμο.
Θέμο, welcome! Καλώς ήρθες, μας έλειψες. Μας έλειψε το δίδυμο Ιωάννα Θέμος. Να σιγά σιγά να μπαίνουμε στα παλιά. Η νέα πραγματικότητα να μας βρει όμως με τις παλιές συνήθειες που μας άρεσαν πάρα πολύ. Έρχεται ο Θέμος! Πω, παιδιά, πως την περίμενα αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Ιωάννα και Θέμος είναι το καλύτερο δίδυμο σε κουζίνα, να το ξέρεις. Και αλλά θέλω να κάνω μια πρόσκληση στο Θέμο. Καταρχήν θέλω να μου φτιάξει ένα φαγητό όταν έρθει. Μπανόφι. Αυτό δεν είναι φαγητό, είναι γλυκό. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι μπανόφι, είναι σούπερ. Το φτιάχνει θόμενο με τα χεράκια του. Βάζει και τις μπανανούλες από πάνω από κάτω. Είναι σούπερ. Αλλά θέλω να του κάνω και μια πρόκληση. Τραγούδι θα παίξουμε ένα υπηρώτικο. Θα μπούμε με υπηρώτικο αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή. Και θέλω Θέμο να το χορέψει. Θέμο, μ' ακούς. Θέλω να το χορέψει. Άκου. Είσαι τόσα χρόνια εδώ και δεν έχει χορέψει ένα τραγούδι. Δεν γίνεται. Έκλεισε το Skype για τον Θέμο, γεγονός που προκάλεσε χαμόγελα στην Ιωάννα. Δεν ξέρω αν υπάρχει το happy για την αγάπη, την ευτυχία, πάντως happy θέλω να είστε. Το σίγουρο είναι ότι οι εκπλήξεις θα πάρουν φωτιά, όπως και οι παραγγελίες για φαγητά και γλυκά από τηλεθεατές και συνεργάτες. Θέλω ένα αμερικάνικο cheesecake. Νομίζω ότι μπορείς να μας το φτιάξεις, το περιμένω πώς και πώς. Θέλω να με διδάξεις, να μου μάθεις τα κόλπα σου για να μπορώ να το φτιάχνω κι εγώ όπως πρέπει. Εντάξει, κουνήσου λίγο. Καλοκαίρι, έχετε κανένα σάμπα, κανένα λάτιν, κάτι τέτοιο, θα μπορούσε, ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πάρα πολύ σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αρχικά στην πρωτοβουλία. Το είδατε το χειροφύλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, σε έχω φλωμώσει τα γλυκά. Πολύ. Παιδιά, δεν ξέρω να χορεύω υπηρώτικα. Θα γίνουμε ρεζίλοι. Εσύ υπηρώτησα. Γνήσια υπηρώτησα. Δεν προκάλεσε εμένα. Έλα, έλα, λίγο, λίγο για το καλό. Πιάσε το χέρι μου και έλα. Ό,τι και αν γίνει, παιδιά, δεν κρίνουμε εδώ. Πάμε, 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 πάμε. Πάμε, Θέμο, θέλω. Αν θέλετε να χορέψουμε, βάλτε κάτι κριτικό. Τι λέει εσύ, κάνεις έτσι, τσακ. Βάλτε ένα μαλεβιζιώτη να χορέψουμε. Μα μη με ακυρώνεις τώρα, μη με ακυρώνεις, μη. Δεν πειράζει, θα τον πείσουμε από πρώτη του μήνα. Είναι τόσο ωραία, φαντάσου με εμένα τώρα. Παναγία μου και δεν κρατιέμαι. Έλα. Εγώ δεν ξέρω, πάει ένα-ένα. Έλα, Θέμο, για το καλό. Για το καλό θα κάνω εγώ την πένα. Θα πεις να χορεύουμε. Σοβαρά. Θα σε χορέψω στο ταψί. Θέλεις το ταψί ή εδώ. Έλα, Θεμακό. Ξεπέρασε το φόβο σου. Γελάτε. Πάμε, εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω, να ξέρεις. Να τον το μερακλή. Φίλες και φίλοι, προσπαθήσαμε, τουλάχιστον βγήκε από τον πάγκο και βγήκε από μέσα του ο άλλος Θέμος, αυτόν τον οποίο έχουμε τη ζητήσει. Λοιπόν, έλα πια στην καζαρόλα, γιατί έχω αρχίσει και ντρέπομαι. Έχω κινήσει, έχω πρασινήσει, τα έχω πάθει όλα. Λοιπόν, δεν θέλω να πάθεις τίποτα. Θέλω να μείνεις εδώ και να μας μάθεις πώς θα κάνουμε τις τέλειες πένες με κοτόπουλο, καπνιστό λουκάνικο και γλυκιά πιπέρια. Θα μαγειρέψεις. Θα μαγειρέψω. Λοιπόν, λαδάκι. Λοιπόν, βάζουμε λάδι στη φωτιά και όσο ζεσταίνει το λάδι, πάμε να σας δείξω πώς θα βάλουμε. Πώς θα βάλουμε. Έχω χάσει τα λόγια μου και δεν ξέρω τι λέω. Όλο να το βάλω. Θα λέω όσο θέλεις. Δεν έχει και πολύ. Αυτό το πράγμα. Με τη φιδό. Λοιπόν, βάλαμε το λαδάκι, αρχίζει και η κατσαρόλα και πάμε να δούμε τα υλικά μας. Έχουμε κοτόπουλο στο είδος το οποίο το έχουμε κόψει χονδροκομμένο, ρε παιδί μου. Λιασί ντομάτα λεσμένη, βασιλικό, κρεμμύδι ξερό. Πένες τις έχουμε προβράσει απλά για να προλάβουμε να δείξουμε τη συνταγή. Και ένα καπνιστό λουκάνικο. Τη αρισκία σα. Πάρτε ό,τι λουκάνικο σα καπνίσει. Καπνιστό, σα καπνίσει. Καλό, ε. Λοιπόν, μαγειρεύουμε. Ναι. Σε ευχαριστώ που γελάσες. Τι θέλει να πάω. Φάνηκε δυνατή, αλλά λες, θα γελάσω για να μην τον κάνω να νιώσει άβολα. Όχι, όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το κρεμμύδι εσύ, εγώ το κοτόπουλο, το στήθο. Okay. Λοιπόν, κρεμμυδάκι. Και αρχίζουμε το τσιγάρισμα. Θα μου σχοβολήσει ξανά το πλατό. Μα ναι, ήρθα εδώ και δεν μύριζε τίποτα. Παλιά μύριζε λίγο έτσι, φαγητάκι, γλυκάκι. Δεν σε αντικαταστήσαμε κανέναν γι' αυτό. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με το κρεμμύδι. Ναι. Αν θέλετε να βάλετε φρέσκο ή ξερό, και τα δύο ταιριάζουν να ξέρεις. Ναι. Αλλά μην μου βάλετε μπούτι
στη συγκεκριμένη συνταγή και δει το στήθος. Θα το καλομαγειρεύσουμε και θα είναι μαλακό και ζουμερό και θα είναι τέλειο μέσα στη συνταγή. Το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο. Πετάγονται και τα κρεμμύδια. Τι να κάνουμε κι αυτό. Λέμε. Λοιπόν, έλα να βάλεις το κοτόπουλάκι μέσα. Πάμε. Προσοχή, δεν υπάρχει μυστικό στο να βγει ένα κοτόπουλο ζουμερό. Mm. Το μυστικό είναι... Ορίστε. Ο χρόνος παίζει ρόλο. Εννοείται ότι παίζει ο χρόνος. Αυτό είναι το μυστικό. Ο χρόνος αλλάζει ανάλογα το πόσο μικρό ή μεγάλο. Από να έρθει το λαμπάκι, ρε παιδιά. Μην ανάψουν τα λαμπάκια του σκηνοθέτη. Το χαζόμενο με πάλι. Μην λέω τέτοια. Όπως είπε και ο Άννα, ο χρόνος. Δηλαδή, ο χρόνος αλλάζει ανάλογα με το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι το στήθος. Κοτόπουλο. Τέλεια. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Θα έλεγα να βάλουμε ακόμα λίγο λαδάκι γιατί χρειάζεται. Να το φέρουμε, το έχουμε εδώ. Έχουμε. Εννοείται. Πολλά κιλά λάδι. Άλλα πράγματα δεν έχουμε. Αλλά δεν πειράζει. Δώσ' το. Λαδάκι. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Μου έχει λείψει να μην μαγειρεύω εγώ. Εμένα μου λείπει. Τέλεια. Πάρα πολύ. Η μυρωδιά του φαγητού. Σου. Σε ευχαριστώ για αυτό. Μπράβο. Πολύ ωραίο πλάνο. Και θέλουμε να δούμε τώρα ότι αρχίζει σιγά σιγά το φαγητό και κολλάει. Και η Ιωάννα προσπαθεί και τοξίνει το φαγητό όταν κολλάει ελεγχόμενα στην κατσαρόλα. Δηλαδή τσικνίζει ελεγχόμενα. Mm. Είναι αυτό που θέλουμε. Θα δώσει τη γεύση στο φαγητό. Είναι το κερασάκι που λέμε στην τούρτα. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία, Ιωάννα. Πω πω μας κοβολάει. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Mm. Έλα, λουκάνικο. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Λουκάνικο, τώρα βάλετε κάτι που να σας αρέσει. Έχει πολλά ξύδια μέσα, καλά και τα ξύδια τα λουκάνικα, αλλά μέσα στο φαγητό. Αλλά μέσα στο φαγητό. Νομίζω αλλάζει γεύση πάρα πολύ. Ωραία. Νεράκι. Έλα, γράμμα. Σβήνουμε με νερό γιατί δεν θέλουμε να μπερδέψουμε τις γεύσεις. Θέλουμε μόνο νερό. Πολύ ωραία. Είμαστε ακριβώς στο ακριβώ. Θα δυναμώσουμε τη φωτιά. Και περιμένουμε λίγο να πιει τα υγρά. Τώρα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και θα βάλουμε μέσα τα ζυμαρικά. Έλα. Τα έχουμε βράσει. Ό,τι λέει ο παρασκευαστής, εμείς κάνουμε του κεφαλιού μας. Δηλαδή, γράφει 8 με 10 λεπτά. Εμείς θα κάνουμε 5 με 6. Θέλουμε να κρατάνε. Η επανάσταση ξεκινάει την κουζίνα, ε. Ναι. Αναρχία. Τις έχουμε προετοιμάσει, άρα δεν θα θέλουν πολύ χρόνο. Ναι. Προβράσιμα. Τις έχουμε προβράσει. Αλλά και στο σπίτι να κάνουμε αυτή τη μακαρονάδα, πάλι έπρεπε να τις βράσουμε λίγο, γιατί δεν θα μπορούσαν να βράσουν ποτέ εδώ μέσα με τα λίγα υγρά που έχει. Λοιπόν, λιαστή ντομάτα. Ο λόγος που διάλεξα λιαστή ντομάτα, Ιωάννα, είναι ότι έχει ένταση. Πολύ περισσότερη από μια απλή ντομάτα. Πολύ χαρακτηριστική που σημαίνει ότι δεν θέλει και αλάτι πλέον, γιατί έχει ήδη. Λες, μαγείρισα. Ανακατεύουμε έτσι να σπάσει, να διαλυθεί παντού η ντομάτα. Θα βάλω ακόμα λίγα. Ακόμα λίγη. Λίγη. Το πνίξα, το είδες. Ναι, τώρα κρατήθηκες. Κρατήθηκα. Έχω καταπιεί εγώ. Στον καιρό, μπράβο. Λοιπόν, πιπέρι, μπολικό. Ωραία. Α, του δίνεις πόνο. Ναι. Να πονέσει λίγο. Το πιπέρι. Και ο βασιλικός θα μπει στο τέλος. Ο βασιλικός είναι ένα μυρωδικό το οποίο δεν θέλουμε να βράσει. Αν βράσει, βγάζει διαφορετικά αρώματα. Mm. Δεν είναι τόσο ωραίο το αρώμα του, αν μπει στην αρχή. Mm. Αν έχω ξηρό, που ξέρω ότι δεν πολύ αγαπάς, αλλά εγώ αυτόν έχω. Και καλά κάνεις που τον έχεις και τον έχουν νομίζω και όλες οι νοικοκυρές στο σπίτι τους. Πάλι στο τέλος. Λίγο στο τέλος, θα μην πει κρίση. Ναι, πάλι στο τέλος. Πάντως, πω αρώματα που αναδύονται από την κατσαρόλα. Αμέσως αλλάζει εκεί η διάθεση. Με λίγο νεράκι. Mm. Θέλω τώρα να δώσεις λίγο ένταση παραπάνω, να προσέξεις να μην πέταχτεί πάνω σου όμως. Ναι. Και για να ανακατευτούν όλα τελικά. Okay. Στο τέλος θα βάλω την κόκκινη πιπεριά. Η κόκκινη πιπεριά μπορεί να μπει σε όποιο σημείο θέλετε, αλλά θα αλλάξει γενικά η γεύση του φαγητού. Αν μπει στην αρχή, ίσως να πικρίσει λίγο πιο πολύ το φαγητό, αλλά θα βγάλει μια ωραία πικρίλα. Εγώ θα την βάλω στο τέλος, απλά να δώσω μια τραγανότητα παραπάνω. Mm-hmm. Εγώ το ξύνω, δεν το κάνω το. Ναι, το κάνεις για χαρά. Ωραία. Ακόμα λίγο βασιλικό εδώ. Γενικά είναι ένα φαγητό το οποίο μπορεί να μείνει και στο ψυγείο. Δηλαδή, αν κάνουμε παραπάνω, αν μαγειρέψουμε παραπάνω, σε ένα ταπεράκι και μένει στο ψυγείο για να το τρώμε όλη τη μέρα. Δεν παθαίνει τίποτα, δεν χρειάζεται να προσέξουμε κάτι. Δεν έχει αυγό μέσα, δεν έχει κρέμα γάλακτος, θα χρειάζεται να ξαναβράσει.
απλά πράγματα. Φυσικά, μπορούμε να βάλουμε για εσάς που δεν προσέχετε. Δεν λέω για όλοι, λέω γενικά. Μπορείτε να βάλετε μέσα και βούτυρο, θα δώσει φοβερή γεύση στο τέλος το βούτυρο. Ακόμα και μπόλικο τυρί τριμμένο. Oh, όχι μετά από πάνω. Στο τέλος που θα θέλει στο τέλος. Στο τέλος, ωραία. Στο μαγείρεμα. Δηλαδή. Μοσχοβολάει. Και θέλω να σου πω ότι με αυτή τη συνταγή γκαινιάσαμε επιτέλους την νέα επιστροφή σε μια κανονικότητα. Και ειλικρινά είμαι χαρούμενη. Στείνει στο πιάτο σου, γιατί θα μας κόψουνε. Οκ, μια κουταλίτσα. Τέλεια. Γενικά το λουκάνικο ταιριάζει πάρα πολύ με λιαστή ντομάτα και κοτόπουλο. Ναι, το λουκάνικο είναι. Ωραία. Αυτό είναι. Θα από εδώ θα δοκιμάσω. Πώς τρώγεται, με πιρούνι ή με κουτάλι? Κουτάλι. Κουτάλι. Ποιο σκέφτηκε πιρούνι ποτέ? Ανάγια μου. Με μαχαίρι. Μα δεν κοντήξει από κάτω. Καλό. Δεν σου δίνω. Θα σου βάλω μετά στο γραφείο να δοκιμάσει. Υποσχέσου. Το ορκίζομαι. Θέμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς όρισες πίσω. Ευχαριστώ για όλα. Καλώς όρισες μια επιστροφή και σίγουρα στην καρδιά μας, γιατί μας έχεις λείψει πάρα πολύ. Για το υπόλοιπο της σεζόν, εδώ θα ετοιμάσουμε και γλυκές και αλμυρές γεύσεις. Okay. Θα ταξιδέψουμε.